Φίλοι, γεια σας. Για σήμερα έχουμε Σταύρο Λογαρίδη. Και ξεκινάμε κατευθείαν. Και ονειρεμένες πολιτείες. Ξεκινάμε με ένα κομμάτι από ζεμπέκι κοβαρί, σκληρό μέχρι σκληρό ροκάκι. Ε, δύο, τρία και... Σου άρεσε, Σταύρο? Ναι. Ωραίος ο ζωντανός σας ο ήχος εδώ. Για πες. Να πούμε ότι ο ήχος, ενώ σου είχα προτείνει να παίξουμε τα μικρόφωνα που υπάρχουν εδώ στο στούντιο, προτίμησες να φέρεις όλα αυτά. Όχι, αυτό δεν έχει σημασία. Όλα. Σημασία έχει ότι παίζουμε ζωντανά και επειδή ακούγεται αρκετά καλά, έχουμε πολλές φορές την αίσθηση ότι ίσως ο κόσμος πιστεύει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι ζωντανό. Και πολλές φορές λέμε μην το φτιάχνεις παραπάνω, ξέρεις, άστο έτσι. Είναι τόσο τέλειος ο ήχος που μπορεί να νομίζει ο κόσμος ότι είναι playback, έτσι. Ιαπωνέζοι, ξέρεις. Να πούμε ότι αυτό το κομμάτι που ακούσαμε είναι από ένα δίσκο που το είχε βγει το 90. Όχι, όχι, πιο παλιά. Εδώ είναι το 86. Ναι. Τα Φεγγάρια χάνομαι. Με τον Γιώργο Τζίγα και την Ελευθερία την Αρβανιτάκη είχαμε κάνει ένα δίσκο. Όπου έπαιζε ο Κώστας Παπαδόπουλος μπουζούκι, ο Αντώνης Βαρδής κιθάρα, έπαιζε ο Δήμης Παπαχρήστου κιθάρα και ο Πετράκης ο φίλος σου. Και λέγεται από βαρύ ζεμπέκικο μέχρι σκληρό ροκάκι. Ο δίσκος ήταν με τα Φεγγάρια χάνομαι. Ναι, με τα Φεγγάρια χάνομαι. Μάλιστα. Έχω μια απορία να σε ρωτήσω. Ενώ είσαι γαλουχίσει τη δικιά μου τη γενιά, τότε που ήσουν με τους Πολ, έτσι. Πες μου, ποιο είναι αυτό το ελιξίριο της νεότητας που σε κρατάει τόσο φρέσκο, γενναίο? Πρώτα απ' όλα με το γαλουχής, το γαλουχής. Και η ηλικία, η διαφορά της ηλικίας μας είναι πολύ μικρή, ας πούμε. Ναι, κάνω καλή ζωή. Μπράβο, ωραία. Μια και είπαμε για τους Πολ, να θυμηθούμε ένα κομμάτι εκείνης της εποχής. Ναι, με. Α πούμε το «Ψάχνω να βρω το φίλο μου», που έχει
κάποια σχέση με τις Ονειρεμένες Πολιτείες, το τραγούδι Ονειρεμένες Πολιτείες, που είναι γραμμένο για το Άγιο Όρος και με συνδέει 19 χρόνων πάλι με το ίδιο θέμα. Το ψάχνω να βρω το φίλο μου, έχει γραφτεί πριν 20 χρόνια. Μάλλον τα δύο κομμάτια έχουν διαφορά 19 χρονών. Έχει γραφτεί πριν 25 χρόνια. Και οι Ονειρεμένες Πολιτείες. Θυμάμαι, ήταν σε εκείνο το δίσκο το ιστορικό. Ναι. Σε εκείνο τον ιστορικό δίσκο με το Ταγάρι κτλ. Ναι. Να παρουσιάσουμε για τους μουσικούς, έτσι, να πούμε ότι στην κιθάρα σύνθη, που είναι ένα ιδιαίτερο όργανο, είναι ο κύριος Μπάμπης Κατσιμπάρδης. Ο οποίος παίζει τα διάφορα όργανα αυτά. Στον μπάσο. Στον μπάσο είναι ο κύριος Νίκος Γιαννάτος. Νίκος Ζούκας, φίλος, παίζει μπουζούκι και κιθάρα. Και στα κρουστά είναι ο κύριος Γιάννης Νικολετόπουλος. Πάμε να παίξουμε το κομμάτι λοιπόν, ψάχνω να βρω τον φίλο μου. Ένα κομμάτι που είχες κάνει με τους Πολ. Τώρα θα το παίξουμε όμως με το συγκρότημα, το συγκρότημά σου που κάνετε εμφανής τώρα. Ονειρεμένες Πολιτείες. Στις Ονειρεμένες Πολιτείες, έτσι, τους μουσικούς που παρουσιάσαμε προηγουμένως. Πάμε να τα ακούσουμε. Ωραία, λοιπόν. Να ακούσουμε. Τρία. Ωραία. Βγάλε λίγο τα ακουστικά για να... Μάλλον τα βγάλω κι εγώ για να ακουγόμαστε. Ναι.
Μετά από εκείνη την εποχή. Καλύτερα, λοιπόν, καλύτερα βγήκε. Αυτό το κομμάτι βγήκε όμορφα σήμερα. Ε. Πολύ καλά βγήκε. Πολύ ωραία βγήκε. Ωραία. Για πες μου, μετά από εκείνη την εποχή τι έκανες. Ξέρω ότι έκανες κάποιες... Το συγκρότημα Κρήτας με τον Άρη τον Τασούλη, τον Γιώργο τον Τσουπάκη, τον Δήμη, τον Παπαχρήστου. Μας είχε γράψει στίχους ο Κώστας ο Φέρης. Είχαμε κάνει αυτό το LP. Το οποίο ήταν μια δουλειά ολόκληρη, συγκεκριμένη. Μετά αυτό το πράγμα τελείωσε κάπου και μπαίνουμε στην εποχή των Serial, που είναι η Μενεξεδένια Πολιτεία και η οικογένεια Ζαρντί του Κώστα του Φέρη. Η πολιτεία ήταν του Παπαδιαμάντη και η οικογένεια Ζαρντί νομίζω πάλι του Παπαδιαμάντη. Ναι, κάπου εκεί, Τερζή, Άγγελο Τερζή, συγγνώμη. Κάνουμε αυτά τα δύο κομμάτια και μετά πάμε, κάνουμε τη Φόνησα και πάμε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ταινία. Γράφω τη μουσική, ναι, έπαιζε για Αλκαίου τότε. Και τώρα ακόμα παίζει, άμα το δούμε. Κάνουμε και τους απέναντι με τον Γιώργο τον Πανουσόπουλο. Φοβερή ταινία. Που ήταν πολύ καλή ταινία. Και όλες ήταν καλές ταινίες. Αυτή ειδικά ήταν για την νεολαία καλύτερη. Ήταν η πρώτη εποχή τότε, ας πούμε, που πλησίασε αληθινά κάπως το τι συνέβαινε τότε. Και έρχεται το 86 που κάνεις. Με τα Φεγγάρια Χάνομαι. Και μετά πάμε Αγγλία. Γράφουμε κάτι κομμάτια εκεί σε κάποιο φίλο μου. Μετά γυρίζουμε και κάνουμε με τα Φεγγάρια. Όχι. Με πεις πολύ, πολύ μετά. Θες να στα πω όλα ή να σταματήσουμε στα Φεγγάρια και να πούμε με τα Φεγγάρια Χάνομαι, ας πούμε, το τραγούδι. Βεβαίως και να το πούμε. Yeah.
Το κομμάτι αυτό είναι και η μουσική και η στίχη του Ζικά. Ναι. Για πες μου, πώς έγινε, πού βρεθήκατε με το... Με τον Γιώργο βρεθήκαμε πριν, ξέρω, το 85. Ναι. Ήμασταν από παλιότερα φίλοι, από το 75 ας πούμε, καμιά δεκαετία χρόνια. Έχεις αδυναμία στα τσιφετέλια και γενικά στα 9-8 και στα ζεμπέκικα. Και πες μου πώς... Λένε και καλό ζεμπέκικο και καλό χασάπικο μπορεί να γίνει. Όχι, και παλιό ζεμπέκικο και σκληρό ροκάκι. Ναι. Βαρύ. Επιστέψεις ότι υπάρχουν Έλληνες που να γουστάρουν και τα δύο αυτά είδη της μουσικής. Αφού έτσι είναι τα πράγματα. Είναι έτσι τα πράγματα σήμερα, πιστεύεις? Ναι, έτσι πιστεύω. Πες μου και γιατί... Το θέμα δεν είναι τι είδους μουσική ακούμε. Το θέμα είναι αν αυτό το είδος που ακούμε, ακούμε την καλή του πλευρά. Τέλος πάντων, για πες. Πες μου για αυτή την αλλαγή του ύφου σου, του μουσικού σου ύφου, ας πούμε. Γιατί βλέπω τώρα με μπουζούκι βγαίνεις με... Ναι. Πιο λαϊκή ορχήστρα. Εγώ είχα βγει με μπουζούκι το 1978. Είχε ξαναβγεί με αυτό το, το στυλ, ναι. Και το 86. Οπότε είναι μέσα στην όλη, ας πούμε, ιστορία. Υπάρχει και το μπουζούκι. Έτσι. Ωραία. Βασικά είναι ο στίχος και τα τραγούδια. Από εκεί ξεκινάει η ιστορία όλη. Για να μας μιλάς για τα... Σαν, όχι, η αλλαγή που έχει γίνει είναι πιο πολύ στο στίχο και στην άποψη παρά και στην πάντα. Υπάρχει ένα μπουζούκι ή δεν υπάρχει ένα μπουζούκι. Ναι, και στην πάντα που έχεις, ας πούμε. Δεν είχες πάντα μια ορχήστρα δικιά σου. Αυτό εννοώ άποψη, ας πούμε. Ωραία. Σε αυτή τη δουλειά λοιπόν που ετοιμάζεις, έχει γράψει και η Αλαγιάννη, μου είχες πει. Ναι. Και ο Ζήκας. Έχει γράψει 7 τραγούδια η Αλαγιάννη. Ο Ζήκας έχει γράψει 2 κομμάτια που για πρώτη φορά γράφω εγώ τη μουσική και αυτό στο στίχο. Ναι. Η ρουλέτα και οι ονειρεμένες πολιτείες. Συνήθως τα γράφει και τα δύο. Συνήθως τα γράφει και τα δύο, ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Τώρα τη Βάσο τη Αλαγιάννη, το ταξίδι. Το ταξίδι. Να ταξιδέψουμε. Θα πάμε, ταξιδέψουμε, ναι. Με τη Βάσο. Που λέει: όταν ταξίδι και σταθμός θα έχουν γίνει ένα, τότε τα λόγια τα άγνωστα θα είναι υπομένα. Ωραίο στίχος. Τρία και. Αποστάσει η ψυχή μου και πάλι το ταξίδι αρχινάει. Σε μέρη άγνωστα με σεργανάει. Και πάλι το ταξίδι αρχινάει. Σε μέρη άγνωστα με σεργανάει. Διαβάζει κι όλο προσπερνάει. Τι θέλει η καρδιά μου τη ζητάει. Σήμα διαβάζει κι όλο προσπερνάει. Τότε τα λόγια τα γνωστά.
Λοιπόν, με τον μπασίστα του συγκροτήματος, τον Νίκο Γιαννάτο, είχαμε βρεθεί στο Βερολίνο πριν καμιά δεκαριά χρόνια. Πιο λίγα. Πιο λίγα. Πιο λίγα. Ναι, πιο εκεί λίγα. Σε ένα μαγαζί που έπαιζα εγώ. Ναι. Για πες μου, έπαιζες παλιότερα και με το Σιδηρόπουλο, έπαιζες ροκ, ναι. Έπαιζες, έτσι. Έπαιζα ροκ, ναι. Και κιθάρα παίζω, τραγουδάω. Εγώ στη τρομπέτα παίζω παλιά. Α, κι εγώ με τρομπέτα ξεκίνησα. Ναι. Κοινό σημείο. Εκεί, με τον Σταύρο, πόσο με καιρό. Με τον Σταύρο ήταν το πρώτο μας παίξιμο στο δίσκο του Πουλικάκου μεταφέρε ο Μίτσος. Έπαιζε μπάσο ο Λογαρίδης. Και εγώ έπαιξα τρομπέτα το 1974. Κάπου εκεί. Στο Βερολίνο τι έκανες. Δούλευα, ας πούμε, έπαιζα μουσικό. Μουσικό, έτσι. Έπαιζα ελληνική μουσική. Εγώ είχα πάει, να παίζω ελληνική είχα μουσική. Είχα πάει και το 82, είχαμε βρεθεί. Το, ναι. Το 82, όχι. Δεν ήσουν. Αλλά βρέθηκα με τη Ρούλα εγώ μετά, που δεν βρέθηκε εσύ. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία ήταν τότε. Τι θα παίξουμε τώρα. Θα παίξουμε Ονειρεμένες Πολιτείες. Το τραγούδι που έχει το όνομα το group. Το group το πήρε σημαντικό, ξέχασα να το πούμε. Το group, έχουμε το group. Αυτό είναι το σημαντικό. Καταλαβες. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση που κουβαλήσετε όλα αυτά τα μηχανήματα. Παρέα, όλοι μαζί. Αυτό είναι σημαντικό γιατί. Μα έχουμε γίνει 20 χρονών πάλι. Μα είμαστε τόσο. Είμαστε τόσο, δηλαδή κάπου εκεί. 20. Οι Ονειρεμένες λοιπόν Πολιτείες, τι νοσ είναι. Είναι του Γιώργου του Ζήκα το τραγουδί, ο στίχος και η μουσική του Σταύρου. Ε? Mm. Και είναι και ένα όνειρο παλιό που είχαμε. Με το Ζήκα πού το γράψατε, είχατε πάει στο Άγιον Όρος μαζί, μου λέγεις κάτι, μου λέγεις. Εκεί συναντηθήκαμε, ναι. Εκεί γνωριστήκατε. Όχι βέβαια. Όχι. Α, πήγατε εκεί πέρα. Εκεί παίζει αυτό το τραγούδι. Τέλος πάντων, το τραγούδι τα λέει όλα μόνο. Πάμε. Ας τα πούμε. Να τα πείτε. Τρία και.
Τα κομμάτια, για πες μου, πού τα παίζετε τώρα? Ναι, παίξαμε στο Εναλάξ, στο Χαμάμ, Πευκόνα, παίξαμε στους Ασωμάτους. Και ελπίζουμε το καλοκαίρι να μην σταματήσουμε να παίζουμε, γιατί μας αρέσει αυτό που κάνουμε και αυτά. Και όταν βγει ο δίσκος θα παίζετε συνέχεια, στο λέω εγώ. Να ακούσουμε και άλλα κομμάτια. Το θέμα δεν είναι να παίζουμε συχνά. Το θέμα είναι να παίζουμε... Καλά και να είναι, να είναι καλά, αυτό εννοούσα δηλαδή. Ναι, να παίξουμε, το διέξω. Ρε μινόρε, αδίεξω. Τρία και... Από ενοχές όσο σε πιέζω, τόσο σ' αναγκάζω να μην είσαι. Κι αν να καταλάβεις πόσο σ' αγαπάω, απομακρύνεσαι. Σε αδιέξοδο τι φτάσαμε. Φτιάξαμε απ' τα λάθη μας. Σε αδιέξοδο φτάσαμε την αγάπη μας. Κι αλυσίδα φτιάξαμε απ' τα λάθη μας. Σε ρωτούσα κι απάντηση ζητούσα στα ερωτήματα. Όσο σε ενοχλούσα και σε οδηγούσα σε λάθος βήματα. Σε αδιέξοδο φτάσαμε την αγάπη μας. Κι αλυσίδα φτιάξαμε απ' τα λάθη. Ωραίο Τσιφρατέλη. Πολύ καλό. Να σου πω, αυτό το, μπορείς να το φανταστείς αυτό το κομμάτι να το τραγουδάς σε ένα μαγαζί και να χορεύει μια γκόμενα, ας πούμε, πάνω στην πίστα, πάνω στο τραπέζι μάλλον. Αυτό γιατί με το ρωτάς? Δηλαδή θέλω να πω ότι θα εμφανιζόσουν σε μια... Φίλοι στον κόρφο μας βάλαμε. Θα έπαιζες αυτά τα κομμάτια σε μια μεγάλη πίστα στην παραλία, αυτό το κομμάτι θα το έπαιζα οπουδήποτε,
Γιατί πιστεύω ότι τη μουσική τη φτιάχνουμε εμείς, δεν τη φτιάχνει ο κόσμος. Θέλω να σου πω ότι αν και ξεκίνησα από ροκ και πέρασα από όλα αυτά τα είδη, δεν έχεις προκαταλήψεις και παίζεις κομμάτια. Τώρα πια. Ναι. Ναι, αυτό μου λείπει, να έχω και προκαταλήψεις. Να κλείσουμε ένα κομμάτι από τα παλιά. Ναι. Να πούμε το. Τον ήλιο. Ας πούμε. Ναι. Ωραία. Δύο. Τρία. Τρία. Τα φύλλα ξερά, πήρα τα μάτια μου είναι. Νομίζω πως θέλω να κλάψω. Με λίγες νότες τραγούδι έχω γράψει να σου τραγουδώ. Όταν θα βλέπεις πουλιά μακριά σου να φεύγουν στον ήλιο, κοροϊδεύουν τα κλουμιά. Είναι καιρός που φέρνει τον ένα στον άλλο κοντά. Είναι καιρός που χωρίζουν οι σκέψεις και μένουμε μόνοι. Μόσο ανάγκη έχω τώρα από ένα δικό σου φιλί. Πόσο μου λείπει η ζεστή σου ανάσα που χείλη θεργεύει. Ζωντανεύει την καρδιά. Σου ανάσα που χείλη θεργεύει, ζωντανεύει.